Αν εξαρρέσουμε το 2004, η Ισπανία έχει προκριθεί και στις 5 άλλες περιπτώσεις στα νοκάουτ και κακά τα ψέματα, μετέχοντας στον 5ο όμιλο απέναντι στη Σουηδία, την Πολωνία και τη Σλοβακία, είναι το φαβόρι για την πρωτιά. Από το 2019 αριθμεί μόλις μια ητ αυτή με την Ουκρανία για τον Nations League σε 23 παιχνίδια τους ενώ από αυτά οι 14 είναι νίκη και οι 8 εσωπαλίες, με σημείο αναφορά το επιβλητικό 6-0 της Γερμανίας. Στα προκριματικά μέτρησε 8 στι 10 νίκες, όπου βέβαια ήταν αίτητη με 31 γκολ ενεργητικό που δημιουργεί εξορισμού μεγάλες προσδοκίες και γι' αυτό το τουρνουά. Εκτός είναι ο Μπούσκες λόγω κορονοϊού και στο 4-3-3 του Λουίς Ζεντρίκες θα δούμε χάφ, τους Ρόδρυ, Κόκε και το Τιάγκο, ενώ στην επίθεση τριπλέτα που απαρτίζεται από τον Όλμο Μωρένο και Τόρες. Στον αντίποδα, η Σουηδία τερμάτισε στη δεύτερη θέση και στο πλήν 5 από την πρώτο πόρο Ισπανία στο προκριματικό όμιλο. Άρα, πάνω κάτω, ξέρει τι περιμένει από την απόψηνή τη αντίπαλο. Μπαίνει με καλή ψυχολογία, απόρρια των καλών αποτελεσμάτων στα 5 πιο πρόσφατα παιχνίδια της, όπου ήταν όλα νικηφόρα, ενώ στα 2 τελευταία κέρδισε τη Φιλανδία με 2-0 και την Αρμενία με 3-1. Μπορεί στο τελευταίο μουντιάλ να προκρίθηκε στα πριμμι τελικά, αλλά νωρίτερα στα 2 προηγούμενα γύρω, τερμάτισε την τελευταία θέση και στι 2 περιπτώσει στη φάση των ομιλών. Εκτός ο 40χρονος Λάδαν Ιππρέμιου λόγω τραυματισμού. Και έτσι το κλασικό 4-4-2, το επιθετικό δίδυμο θα είναι ο Μπέρκεϊ